Το Τμήμα Εξουδετερώσης Εκρηκτικών Μηχανισμών, ΤΕΕΜ, είναι η υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας και έχει ως αποστολή την επισήμανση, περισυλλογή και εξουδετερώση εκρηκτικών μηχανισμών και αυτοσχέδιων βομβών. Επίσης, διενεργεί ειδικές έρευνες σχετικά με εκρηκτικούς μηχανισμούς. Αντικείμενο της υπηρεσίας είναι το βομβιστικό περιστατικό. Ξεκινάει ουσιαστικά από την έρευνα για εντοπισμό βόμβας ή αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού. Στη συνέχεια προσδιορίζονται τα αντικείμενα που εντοπίζονται και χαρακτηρίζονται ως ύποπτα. Όταν εντοπίζεται εκρηκτικός μηχανισμός, πραγματοποιείται διάσπαση του μηχανισμού. Σε περίπτωση έκρηξης, συλλέγονται τα στοιχεία και γίνεται προανακριτική εκμετάλλευση. Η υπηρεσία στελεχώνεται από εθελοντές αστυνομικούς που επιλέγονται με αυστηρά κριτήρια και εκπαιδεύονται διαρκώς και συστηματικά. Η εκπαίδευση περιλαμβάνει μαθήματα με αντικείμενο τη γνωριμία με τα εκρηκτικά και τη χρήση τους, διαχείριση αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών, διάσπαση των αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών και εξοικείωση με τα μέσα που υπάρχουν. Υπηρεσία, με εκπαιδευόμενο και υψηλού επίπεδου ανθρώπινο δυναμικό, με επαρκή και σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, διαθέτει μεταξύ άλλων τηλεχειριζόμενα οχηματίδια, αντιβομβικές στολές, ανιχνευτές μετάλλων διαφόρων τύπων, ανιχνευτές εκρηκτικών και ακτινογραφικά, με αστυνομικούς σκύλους που επιλέγονται με αυστηρά κριτήρια από ευρωπαϊκές χώρες με παράδοση. Χρησιμοποιεί ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους, ράτσας German Shepherd, Labrador, Malinois, Golden Retriever. Κάθε αστυνομικό σκύλος έχει τον αστυνομικό σύνοδό του, ο οποίος έχει εκπαιδευτεί ειδικά για αυτόν τον ρόλο. Ο σκύλος αποτελεί αναπόσπαστο μέλος της οικογένειας του συνοδού. Η εκπαίδευση περιλαμβάνει την εξοικείωση του συνοδού με το σκύλο. Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης πραγματοποιείται η γνωριμία του σκύλου με συγκεκριμένες ουσίες. Όσον αφορά στα εκρηκτικά, ο σκύλος εκπαιδεύεται κατάλληλα έτσι ώστε να εξοικειώνεται με αυτά και να μπορεί να τα αναγνωρίσει εύκολα. Ο σκύλος παίζει ουσιαστικά με αυτό που μυρίζει και περιμένει ανταμοιβή για κάθε επιτυχημένη του προσπάθεια. Ο ρόλος του αστυνομικού είναι να αξιοποιήσει την τάση του σκύλου για παιχνίδι και να τον ανταμοιβεί για να έχει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Αποφασιστικό ρόλο σε αυτή την προετοιμασία έχουν οι ασκήσεις που πραγματοποιούνται συνεχώς τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.